Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Inside View, μια δεύτερη ματιά στην οικονομία και σήμερα θα μιλήσουμε για την κατάσταση στις ελληνικές τράπεζες. Βάσο, καλησπέρα. Είδαμε χθες τις ελληνικές τράπεζες να δέχονται ένα πολύ σκληρό σφυροκόπημα στο χρηματιστήριο, προκαλώντας γενικότερη ανησυχία για το χρηματοπιστωτικό τομέα. Τι ακριβώς έγινε χθες και πού κινούνται σήμερα τα πράγματα στο ταμπλό? Η συνεδρίαση χθες εξελίχθηκε πάρα πολύ άσχημα για τις τράπεζες. Ήταν ένα τρενάκι του τρόμου. Με τους ανθρώπους που μιλήσαμε από τις τράπεζες και θεσμικούς φορείς, δεν μπορεί κανείς ακριβώς να καταλάβει τι έχει συμβεί. Είδαμε ξαφνικά το ταμπλό του τραπεζικού, το τραπεζικό δίκτυο να πέφτει κατά 9% περίπου. Κάποια στιγμή, ενδοσυνεδριακά, οι μετοχές των τραπεζών έφτασαν μέχρι και το limit down της Τράπεζας Πειραιώς κυρίως στο μείον 30%. Ήταν μία μαύρη Τετάρτη. Στην πορεία της διαπραγμάτευσης, βέβαια, στη συνεδρίαση μαζεύτηκαν οι απώλειες. Οπότε έκλεισε ο τραπεζικός δείκτης με 8,78% πτώση, ο γενικός δείκτης με λίγο περισσότερο από 2% πτώση. Και από εκεί και πέρα μένουν ανοιχτά τα ερωτήματα του τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάποιοι μιλούν για υποτιμητική καιροσκοπία από κάποια φάση και κάποιοι μιλούν για πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν σε ελληνικές τράπεζες. Τι ακριβώς συμβαίνει από τα δύο? Και τα δύο. Έχουμε από τη μία την υποτιμητική κερδοσκοπία των funds. Υπάρχουν funds που σταθερά σορτάρουν το ελληνικό χρηματιστήριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το τραπεζικό σύστημα στη χώρα έχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα δάνεια ύψους 50 δις είναι ένας δυσθεώρητος όγκος, ο οποίος δύσκολα θα ξεπεραστεί. Κατέθεσαν πρόσφατα οι τράπεζες τα σχέδιά τους για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων έως το 2021. Οι στόχοι είναι φιλόδοξοι, η αγορά αμφισβητεί κατά πόσο θα καταφέρουν να τους πιάσουν. Ταυτόχρονα υπάρχουν τα προβλήματα της κεφαλαιακής επάρκειας. Επανέρχονται σενάρια περί κεφαλαιακής ενίσχυσης των τραπεζών. Αυτό το σενάριο τρομοκρατεί την αγορά. Έχουμε ήδη περάσει από ανακεφαλαιοποιήσεις, δεν είναι εύκολο να σηκώσουν ξανά οι τράπεζες χρήματα. Επομένως, όλα αυτά τα σενάρια επανέρχονται. Ωστόσο, τα σύννεφα πυκνώνουν και παραμένουν πάνω από τον τραπεζικό κλάδο. Το γεγονός αυτό προβληματίζει και την κυβέρνηση έντονα. Και υπάρχουν και σχέδια για το πώς θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, Βάσο, και το είδαμε και ήδη από χτες το βράδυ, όταν έγινε μια έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για να αντιμετωπιστεί το θέμα, να συζητηθεί το τι πραγματικά έχει γίνει. Εκεί το μήνυμα που έδωσε η κυβέρνηση είναι ότι πρόκειται κυρίως για κερδοσκοπικά παιχνίδια. Το απέδωσε δηλαδή περισσότερο στα fans, τα οποία ήθελαν και θέλουν να κερδοσκοπήσουν απέναντι στις ελληνικές τραπεζικές μετοχές. Όμως από την άλλη, φαίνεται ότι αρχίζουν και εμφανίζονται τα σενάρια για την επόμενη μέρα. Ήδη στο Insider είχαμε ένα ρεπορτάζ από το πρωί που μιλάμε για την επανεμφάνιση ενός σενάριου δημιουργίας μιας bad bank, η οποία θα μπορούσε να πάρει ένα κομμάτι από τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών. Στο ίδιο μήκος κυμάτων, ένα παρόμοιο σενάριο παρουσίασε και το Bloomberg λίγο αργότερα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα σενάρια ακόμα προσκρούν σε πολύ έντονες αντιδράσεις, κυρίως από την πλευρά των θεσμών, ενώ και οι ίδιες οι τράπεζες δεν θέλουν την Bad Bank. Όμως αυτό που βλέπουμε και αυτό που ακούμε από την αγορά είναι ότι αν συνεχιστούν οι πιέσεις, δεν αποκλείεται να τα δούμε πολύ πιο ζεστά, καθώς θα πρέπει να γίνει κάτι για τις ελληνικές τράπεζες.